και είχαμε μπει επιτέλους στην ανάκαμψη, δημιουργήθηκαν και πάλι σύννεφα πολιτικής αστάθειας μέσα στην Ελλάδα και πολιτικής αβεβαιότητας για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Όπως όφιλε να κάνει η κυβέρνησή μας, αποφάσισε να απομακρύνει αυτήν την αβεβαιότητα και να αποκαταστήσει πλήρως την πολιτική σταθερότητα, επισπεύδοντας την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εξάλλου, η χθεσινή απόφαση του Eurogroup να εγκρίνει την πιστωτική γραμμή της Ελλάδας και να δώσει τεχνική παράταση 2 μηνών για την ολοκλήρωση της νέας συμφωνίας δείχνει ότι και στην Ευρώπη συνειδητοποιούν πλέον ότι η Ελλάδα θα περάσει στην επόμενη μέρα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα. Έτσι, με την εκλογή Προέδρου από την Ελληνική Βουλή ως το τέλος του μήνα θα έχουν καθαρίσει τα σύννεφα πια και η χώρα μας θα είναι έτοιμη να μπει και επισήμως στη μετά το μνημόνιο εποχή. Επιλέξαμε λοιπόν, μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, την καλύτερη υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το Σταύρο Δήμα, πρώην Υπουργό και Βουλευτή, επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τιμήθηκε με ιδιαίτερες διακρίσεις, ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Άνθρωπο που τον εκτιμάει η ελληνική κοινωνία, αλλά και τον σέβεται η διεθνής κοινότητα. Και που προφανώς θα είναι υποψήφιος και στις 3 προεδρικές ψηφοφορίες, αν χρειαστούν. Ο Σταύρος Δήμας είναι κατά κοινή ομολογία πρόσωπο που ενώνει αλλά και εμπνέει. Ενώνει πολίτες πέρα από κομματικές προτιμήσεις και εμπνέει σοβαρότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Με την εκλογή του νέου Προέδρου, η Ελλάδα, απόλυτα σταθερή και οικονομικά και πολιτικά πλέον, θα είναι από κάθε άποψη έτοιμη να προχωρήσει στην επόμενη μέρα της ηρεμίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Λοιπόν, δεν μιλάμε.